Πιστεύω όμως ότι η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής δεν είναι άλλη μία συνεδρίαση. Αντίθετα, θα έλεγα ότι είναι μία, και είναι χωρίς υπερβολή αυτό, μία ιστορική συνεδρίαση και είναι μία συμβολική στιγμή αυτή εδώ. Διότι σήμερα συζητάμε τον απολογισμό μιας ιδιαίτερα μακράς και πυκνής περίοδου, όχι μόνο τον απολογισμό της Κεντρικής Επιτροπής από τότε που εξελέγει, και το συζητάμε στη βάση ενός κειμένου που εκκινεί από το 2012 και από τη μεγάλη πολιτική ανατροπή που ανέδειξε το ΣΥΡΙΖΑ σε αξιωματική αντιπολίτευση δυνάμει κυβερνητικό κόμμα και μάλιστα απέναντι τότε στα κρατεά κόμματα του παλιού πολιτικού συστήματος. Διατρέχει με αναστοχαστικό πνεύμα το πολύ δύσκολο και ιστορικό πρώτο εξάμεινο του 2015 και την περίοδο εκείνη της σκληρής διαπραγμάτευσης με τους δανειστές και καταλήγει σε μία αναλυτική και σε βάθος αποτίμηση της διακυβέρνησής μας από το Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι και τον Ιούλιο του 2019. Και μιλώ για μια ιστορική και συμβολική στιγμή, γιατί όπως είπε και ο Γιάννης Δραγασάκης, είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά που ένα κόμμα που κυβέρνησε τον τόπο και μάλιστα για 4,5 κρίσιμα χρόνια, έχει το πολιτικό θάρρος, έχει την τόλμη, έχει την πολιτική γενναιότητα να αποτιμήσει όχι τη διακυβέρνηση κάποιου άλλου κόμματος, του αντίπαλου κόμματος, αυτό είναι το εύκολο, αλλά τη δική του διακυβέρνηση, τη δική του πολιτική πορεία. Και το κάνουμε αυτό, όπως είπα, με τόλμη και με αυστηρή αυτοκριτική διάθεση. Να τονίσουμε τις επιτυχίες, τις νίκες, τις ορθές επιλογές, αλλά να επισημάνουμε και τις αστοχίες, τις αδυναμίες, ακόμα και τις ενδεχόμενες παρεκκλήσεις από τον στρατηγικό μας προσανατολισμό. Θέλω να επισημάνω ότι αυτός δεν είναι ένας απολογισμός που κοιτά προς τα μέσα. Δεν είναι ενδοσκόπηση. Ούτε είναι, όπως είπε ο Γιάννης, αυτομαστίγωμα. Ούτε είναι μία μελαγχολική αποτίμηση ή αυτοκριτική. Έχει το βλέμμα στραμμένο στον κόσμο. Έχει το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία. Έχει το βλέμμα στραμμένο στους εργαζόμενους, στους αριστερούς, στους προοδευτικούς, στους δημοκράτες πολίτες που κουράστηκαν, αν θέλετε, με αυτή την αυταρέσκεια των κομμάτων εξουσίας, την αυτάρκεια, την αλαζονία των παλιών πολιτικών δυνάμεων. Που ως γνωστόν δεν τόλμησαν ποτέ να αποτιμήσουν αυτοκριτικά το παρελθόν τους, παρά μόνο κουκούλωσαν, εξαφάνισαν, αποσιώπησαν, λησμόνησαν τις δικές τους περιόδους διακυβέρνησης. Και το έκαναν σκόπιμα. Όχι διότι δεν θέλαν να μπουν στη βάσανο. Διότι σκοπός τους δεν είναι ο κοινωνικός μετασχηματισμός. Δεν είναι η δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας. Άρα, δεν έχουν και λόγο αναστοχασμού. Θέλουν να επενδύσουν και επενδύουν πάντοτε στη λύθη. Διότι δεν τους ενδιαφέρει να μην κάνουν τα παλιά λάθη. Το αντίθετο, μάλιστα. Περιμένουν να γυρίσουν στην εξουσία ακριβώς για να τα ξανακάνουν. Έτσι, λοιπόν, δεν είδατε και δεν πρόκειται να δείτε ποτέ, λέω εγώ, συλλογικές αποτιμήσεις για κρίσιμες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας μας. Ούτε για την διακυβέρνηση Σιμίτη, Καραμαλή, Παπανδρέου αργότερα, Παπαδήμου, Σαμαρά, ούτε θα δείτε και για την διακυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί από ό,τι φαίνεται πολύ πιο σύντομα από όσο φανταζόμασταν αρχικά, θα έρθει η ώρα και της δικής τους αποτίμησης. Δεν θα επισημανθούν εκεί πολιτικά λάθη, επιτυχίες και αποτυχίες. Απλώς, μετά την ήττα θα επιδοθούν στην αποδόμηση του πρώην αρχηγού, όλοι όσοι τον ζητοκραυγάζανε πριν, και η ζωή θα συνεχιστεί. Με ένα και μόνο στόχο,
τη διαχείριση και αναπαραγωγή της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων, την ομή της εξουσίας και την απόλαυση των προνομίων που αυτή τους προσφέρει. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε ούτε αυτή την κουλτούρα, ούτε αυτή τη στοχοθεσία. Και μέσα από αυτή την τολμηρή ανοιχτή δημόσια συζήτηση για τα λάθη και τα σωστά, πιστεύω ότι όχι μόνο δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, όχι μόνο θα γίνουμε καλύτεροι συνειδητοποιώντας τα αδύναμα σημεία μας, αλλά έτσι θα αποδείξουμε και στην πράξη, για άλλη μια φορά, ότι δεν είμαστε το ίδιο με το παλιό πολιτικό σύστημα, δεν είμαστε το ίδιο με τη δεξιά. Είμαστε κόμμα εξουσίας, ναι, αλλά όχι ενσωματωμένο στο δικό τους σύστημα εξουσίας. Αλλιώς τους φανταζόντουσαν οι άνθρωποι της διαδικασίας μας, ήθελαν, ήλπιζαν να δουν μαχαιρώματα, ανταγωνισμούς, διαφορετικά πολιτικά σχέδια. Δεν τα βλέπουν εδώ. Δυστυχώς για αυτούς τα διαφορετικά πολιτικά σχέδια τα βλέπουν στο εσωτερικό τους, με κρίσιμες ουρές και εξελίξεις. Αλλά εδώ βλέπουν έναν ειλικρινή διάλογο, βλέπουν διαφορετικές απόψεις, που για μας είναι υγεία. Είναι δύναμη διαφορετικές απόψεις. Αλλά βλέπουν και κάτι που δεν θα αποκτήσουν ποτέ αυτοί στο εσωτερικό τους, ακόμα και αν έχουν κάποια στιγμή τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν με ειλικρίνεια διαφορετικές απόψεις. Βλέπουν συντροφικότητα, βλέπουν αλληλεγγύη, βλέπουν πίστη σε ένα κοινό πολιτικό σχέδιο, παρά τις διαφορετικές απόψεις. Και αυτό νομίζω ότι είναι μεγάλη κατάκτηση αυτής της διαδικασίας της Δήμερης Κεντρικής Επιτροπής, είναι η μεγάλη κατάκτηση του απολογισμού που θα συζητηθεί πλατιά στις οργανώσεις μας.